Λοιπόν, γεια σας. Ναι. Είμαι ο Κώστας Δόξας και περιμένω τον άνθρωπο ο οποίος είναι πίσω από την κάμερα να μου πάρει συνέντευξη. Ναι. Αν όμως δεν μου πάρει συνέντευξη, θα πρέπει να μιλάω μόνος μου. Και να πω τι. Να πω ότι είμαι 39 χρονών. Ναι. Θα τραγουδήσω το βράδυ εδώ στην Καλαμάτα στο πλαίσιο των αποκριών. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα γίνει τρελή φασαρία, το ορκίζομαι δηλαδή. Και είμαι Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό. Και θέλω να πω ότι η Καλαμάτα είναι μια υπέροχη πόλη, ευλογημένη. Τα έχετε όλα, παιδιά, είστε τυχεροί. Θα γίνω πρόσφυγας. Πες μας δύο λόγια για το πρόγραμμα. Τι θα ακούσουμε. Α, τι θα ακούσουμε. Τις επιτυχίες σου, τις μιμήσεις σου. Τις μιμήσεις μου. Γενικότερα είναι ένα πρόγραμμα ελεύθερο. Εγώ δεν μπορώ να μπω, ρε παιδί μου, μέσα στα πλαίσια του να περιγράψω ή να πω, να προδικάσω μάλλον, τι θα δουν το βράδυ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι mainstream, είναι για τον κόσμο, θα είναι πάρα πάρα πολύ διασκεδαστικό. Να είστε σίγουροι, παιδιά, γι' αυτό περάστε όμορφα. Και μας αρέσουν πάρα πάρα πολύ να κάνουμε μίξεις μέσα από ξένα και ελληνικά τραγούδια και να βλέπουμε τον κόσμο να πάρεται και να χορεύει. Δηλαδή, αυτό. Όσο πιο πολύ κέφι υπάρχει, ναι, τόσο πιο καλά θα αποδώσεις. Κοίταξε. Να ενέσεις να έρχονται από κάτω. Δεν έχει να κάνει με το κέφι, το δίνω εγώ στον κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Εμένα ο τρόπος μου και η ανάγκη μου είναι να βλέπω τον κόσμο να χορεύει και να πάλι και να περνάει καλά. Το πρόγραμμα είναι φτιαγμένο για ακριβώς αυτό το λόγο και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τώρα, αυτές τις ώρες που είσαι στην Καλαμάτα, τι έχεις δει τώρα, έλα, ναι. Είναι μια Καμίλα, είναι μια. Ναι, τι άλλο, πες. Καλαμάτα, για πες, τι σου. Η Καμίλα, βέβαια, σκέφτομαι τώρα, δεν είναι λίγο πιο χριστουγεννιάτικο. Ναι, έχει απομείνει εδώ. Έχει απέμεινε. Ναι, ωραία. Απομεινάρι, εδώ ήταν χριστουγεννιάτικο πάρκο και τώρα είναι. Αποκριάτικο. Έτσι, μπράβο. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας, η Καλαμάτα, τι βγήκε στο ξενοδοχείο το πρωί, τι. Η Καλαμάτα. Βασικά μου αρέσει πάρα πολύ καιρό σήμερα. Εγώ γενικότερα είμαι του χειμώνα. Μου αρέσει ο κακός καιρός. Που για μένα κακός καιρός δεν υπάρχει. Είναι καλός καιρός αυτός, ο κακός καιρός για άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίος καιρός. Έβρεξε πάρα πάρα πολύ. Το οποίο σημαίνει ότι θα είμαστε σε στεγασμένο χώρο, θα είμαστε μέσα στην αγορά της Καλαμάτας. Μου έχουν πει πάρα πολύ ωραία λόγια για το χώρο. Δεν θα κρυώνουμε, παιδιά, θα είμαστε ζεστά. Είναι ο χώρος βιολογικών προϊόντων. Α! Θα κάνουμε βιολογικό πράσινο πρόγραμμα, παιδιά. Πράσινη ανάπτυξη. Και μπράβο. Καθόμαστε και στο χλωροτάπητο, οπότε όλα πράσινα. Όλα κατά πράσινα. Και τι άλλο να πω. 8 η ώρα το βράδυ, θα τα 8 η ώρα. Στην πίστα, ναι. Α, 8 η ώρα, παιδιά. Τώρα μαθαίνω και την ώρα. Σίγουρα θα είναι 9, 8, 8 η ώρα, παιδιά, να είμαστε όλοι εκεί. Σας περιμένω.